με την άνοδο τη ένταση στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Ένα θέμα συζήτηση είναι αν τα νησιά θα αποτελέσουν πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για τα ελληνικά εναέρια στοιχεία και κατά πόσο η επιμελητή αυτών των υποδομών θα είναι επιτυχημένη από πλευρά τη Ελλάδα. Σε τουρκικό μέσο, ο Αμπτουλάχ Πεκί, ερευνητή στρατιωτική τεχνολογία, αναφέρει: Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή 14 αεροδρόμια που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικού σκοπού. Από αυτά τα αεροδρόμια, μερικά είναι εθνικά και άλλα είναι διεθνή πολιτικά. Ορισμένα από αυτά μπορούν επίση να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικού σκοπού κατά καιρού. Επίση, μερικά από αυτά είναι κλειστά. Τα περισσότερα αεροδρόμια είναι απλά ένα μακρύ ευθύ δρόμο χωρί πολλαπλού διαδρόμου προσγείωση, οδού τροχοδρόμηση και αποθήκε εξοπλισμού. Το μήκο των αεροδρομίων δεν είναι επίση πολύ μεγάλο, αναφέρει. Εν τω μεταξύ, ένα θέμα που τράβηξε την προσοχή του είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει καταστρέψει τους περισσότερους διαδρόμους των αεροδρομίων που έχει κλείσει. Αυτό είναι που ανησυχεί τους Τούρκους και πολλοί ρωτούν εναγωνίω αν τα αεροδρομία στα νησιά είναι πλεονέκτημα για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αναγκάζεται όμω να παραδεχθεί σε αυτό που είναι πασιφανές και υπέρ τη Ελλάδα, ότι ναι, μεν τα αεροδρόμια στα νησιά έχουν γενικά ενιαίο διάδρομο μήκους 1 με 1,5 χιλιόμετρο αλλά παρόλα αυτά είναι φυσικά πλεονεκτήματα για του Έλληνε να έχουν εναλλακτικέ λύσει, προκειμένου να προσγειωθούν με ασφάλεια ή τουλάχιστον με ελάχιστε ζημιέ, αντί να πέσουν στη θάλασσα σε περίπτωση ανάγκη, ομολογεί. Από την άλλη, πιστεύει ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν τροτά σημεία τόσο σε επίπεδο επιμελητία όσο και σε επίπεδο ασφάλεια στα πιο κοντά στην ελληνική υπηρετική χώρα. Για να συνοψίσουμε εν συντομία, δεδομένου τα νησιά δεν είναι προσβάσιμα μέσω οδικού δικτύου ή σιδηροδρόμου, τα logistics που χρειάζονται πρέπει να μεταφέρονται είτε δια θαλάσση είτε αεροπορικό. Έχει την άποψη ότι τόσο πυρομαχικά αεροσκαφών, εξοπλισμό συντήρηση, καύσιμα όσο και ανθρωπιστικέ ανάγκε πρέπει να σταλούν σε αυτά τα νησιά και δείχνει να αγνοεί ότι η χώρα μα, όπω όλε οι χώρε με έναν τέτοιον γείτονα όπω η Τουρκία είναι προπαρασκευαστικά έτοιμε για κάθε ενδεχόμενο σε όλου του τομεί των ενόπλων δυνάμεών τη. Το πιο σημαντικό ζήτημα για την ελληνική αεροπορία είναι τα αεροδρόμια που βρίσκονται στην υπηρετική χώρα ή στην Κρήτη. Όπω φαίνεται, ο αριθμό αυτών των αεροδρομίων είναι αρκετά υψηλό και είναι πολύ πιο εύκολο να ανεφοδιαστούν και μετακινηθούν μεταξύ του βάσεων με αεροπορικέ χερσαίε και θαλάσσιε διαδρομέ. Ειδικότερα είναι πολύ πιθανό να παρασχεθεί ηλικοτεχνική υποστήριξη σε αυτού του διαδρόμου οδικό. Για το λόγο αυτό, οι δυνατότητέ του να χρησιμοποιηθούν σε πολεμικέ καταστάσει θα είναι αρκετά υψηλέ. Σε αυτό το σημείο, αρχίζουν τα δύσκολα για τον Αμπτουλάχ Μπεκί, ομολογώντα ότι αν ρίξουμε 200 βαλιστικού πυράβλου σε βάση αντί για 20 με 30, δυστυχώ χάνουν τη λειτουργικότητά του. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να πιάσει 40 αεροπλάνα σε μια βάση ταυτόχρονα, αναφέρει. Οι Έλληνε επιτελεί γνωρίζουν ότι οι Τούρκοι θα χρησιμοποιήσουν τα πάντα από μαχητικά αεροπλάνα μέχρι αεροπλάνα EH από SUAV μέχρι κάθε είδου πυρομαχικά μεγάλη εμβέλεια από ψεύτικα μη επανδρομένα αεροσκάφη στόχων μέχρι ντρόουν καμικάζι από οβίδε μέχρι ρουκέτε. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα φαίνεται ότι εξετάζει πολύ σοβαρά τη δημιουργία δεύτερου ναυστάθμου στην Κρήτη, όπου θα φιλοξενούνται πολεμικά σκάφη μα σε μόνιμη βάση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.